Είναι τα Pod Radio του Pro News. Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Νικολόπουλος, ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, που συμμετέχει στη νέα γαλάζια πολιτική συμμαχία. Φίλες και φίλοι, και ενώ οι περισσότεροι Έλληνες έχουν χάσει τον ύπνο τους με την αγωνία του πώς θα βγάλουν το δύσκολο χειμώνα που έρχεται, με το λογαριασμό αποτυχίας, διαπλοκής του ρεύματος, ο Μητσοτάκης σκέφτεται τι κόλπα να κάνει για να μείνει κολλημένος στην καρέκλα στο Μαξίμου και για να καλύψει τα ίχνη των κοριών. Όταν πριν ένα χρόνο τέθηκαν σε αναστολή εργασίας οι πατριώτες μας υγειονομικοί με αξίες και γενναία καρδιά και μπόρεσαν να πούν όχι στον πιο αισχρό εκβιασμό που έχουν ζήσει οι Έλληνες από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τους, εμείς οι γαλάζιοι δεν σιωπήσαμε και δεν κρυφτήκαμε. Όταν το σκάνδαλο των υποκλοπών έφτασε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και τώρα πια καλούνται σε ακρόαση οι εμπλεκόμενοι, εμείς οι γαλάζιοι ζητήσαμε να φύγει ο Μητσοτάκης παρετούμενος. Όταν υπουργός της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος του κόμματος Μητσοτάκη δήλωσε ότι η Ελλάδα θα πεινάσει το χειμώνα και εμείς ασχολούμαστε με το κινητό του Ανδρουλάκη, εμείς οι γαλάζιοι καταθέσαμε σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για την ενίσχυση των αδυνάτων. Όταν ο Μητσοτάκης σκέφτεται λοιπόν τι κόλπα να κάνει για να μείνει στο Μαξίμου, εμείς οι γαλάζιοι χριστιανοδημοκράτες βροντοφωνάξαμε απ' άκρους άκρου της Ελλάδος ότι ήρθε η ώρα πάλι του Καραμαλή. Όταν ο Πρωθυπουργός είπε προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, ο κύριος Μητσοτάκης είπε στα ελληνικά όσα είχε πει ο Μπάιντεν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δηλαδή ότι η Μόσχα επιδιώκει μέσω της πίεσης να δημιουργηθεί και κοινωνική αναταραχή και πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό των χωρών που αντιδρούν στα σχέδιά της. Όταν επίσης ο Έλληνας Πρωθυπουργός καταγγέλει στο Υπουργικό του Συμβούλιο ότι η Ρωσία επιτίθεται συνολικά πλέον στην Ευρώπη με όπλο το φυσικό αέριο, οι τιμές του οποίου έχουν αυξηθεί κατά 1000% και είναι 10 φορές ψηλότερες από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει η κρίση, όταν ακούγοντας τα προαναφερθέντα, τότε σκέφτεται ο Έλληνας πώς γίνεται και τις 1000 κιλοβατόρες ο Ρώσος που πεινάει να τις πληρώνει 48 ευρώ και ο Έλληνας που είναι από τη σωστή πλευρά της ιστορίας να τις πληρώνει 671 ευρώ. Πώς γίνεται και ο Ισπανός που είναι και αυτός στη σωστή πλευρά της ιστορίας να τις πληρώνει 202 ευρώ και όχι 671 ευρώ που πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες. Εμείς της νέας γαλάζιας συμμαχίας απαντάμε κατηγορηματικά. Συμβαίνει αυτό γιατί αυτοί δεν έχουν πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, που πρόθυμα δέχεται να προσδιορίζεται η τιμή του ρεύματος με βάση την τιμή του φυσικού αερίου. Και το δέχεται όταν η Πορτογαλία και η Ισπανία ζήτησαν και πέτυχαν εξαίρεση. Όταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο λιγνίτης είναι κοντά στο 40% του ρεύματος που καταναλώνει η χώρα μας. Εμείς οι γαλάζιοι ρωτάμε ευθέως.
τον Μητσοτάκη. Πώς και γιατί ο ελληνικός λαός πρέπει να πληρώνει στους φίλους του αεριούχους βαρόνους, σαν να παράγει η Ελλάδα μας ρεύμα 100% από φυσικό αέριο. Και κάτι πολύ σπουδαιότερο. Όταν λέει ο Ερντογκάν στους Έλληνες, μην ξεχνάτε τη Σμύρνη, αυτόματα, άμεσα, ρωτάει και ο ελληνικός λαός: κύριε Μητσοτάκη, τι θα γινόταν αν ο Σόλτς έλεγε στους Εβραίους, μην ξεχνάτε το Auschwitz? Η Γαλάζια Συμμαχία αναρωτιέται γιατί ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να κάνει πως κοιμάται. Όταν ο ψευτοσουλτάνος κάνει τον ταΐ και απειλεί ευθέως τη χώρα μας με εισβολή, εμείς η Γαλάζια Συμμαχία πιστεύουμε ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να επιτεθεί στην πατρίδα μας και προειδοποιούμε πως η αντίδραση της κυβέρνησης δεν είναι σωστή σε αυτή την εχθρική και πολεμική πορεία. Δεν είναι σωστή η πολιτική του κατευνασμού. Δεν είναι σωστή η τακτική της υποχώρησης και της συγκατάβασης. Όταν τέλος η μητσοτακική και τα εκμεταγραφής μαϊμού στελέχη προκειμένου να αλλάξουν την ατζέντα βάζουν στο δημόσιο διάλογο την εκ νέου αλλαγή του εκλογικού νόμου που δεν πρόκειται να γίνει άλλωστε. Και γιατί? Γιατί είναι ήδη πίσω ο Μητσοτάκης και γιατί απλά θα έκανε πιο εύκολη τη ζωή του Τσίπρα. Γιατί αυτό δείχνουν οι δικές τους δημοσκοπήσεις. Όταν όμως και παρά τις διαψεύσεις το θέμα της πρόωρης προσφυγής της κάλπες ξαναμπαίνει στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου, τότε το πολιτικό περιβάλλον αναδεικνύεται όλο και πιο ρευστό για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και όταν μάλιστα δεν έχει έρθει ακόμα ο δύσκολος χειμώνας. Εμείς πάντως της Νέας Γαλάζιας Συμμαχίας, όταν αυτά και πολλά άλλα ακόμα συμβαίνουν στην πατρίδα μας, προβληματιζόμαστε και αγωνιούμε για το πώς θα βγάλουν οι περισσότεροι συμπατριώτες μας τον χειμώνα με την ακρίβεια όλων των αγαθών και κυρίως των αναγκαίων ειδών διατροφής, τον πληθωρισμό, την ανεργία, την ανέχεια, το λογαριασμό αποτυχίας και διαπλοκής του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου, των καυσίμων, τις ανεξόφλητες ποικιλώνυμες δόσεις. Πώς θα τα καταφέρει ο κάθε Έλληνας βιοπαλαιστής? Εμείς στη Νέα Γαλάζια Συμμαχία καταθέσαμε τις προτάσεις εκείνες της ανακούφισης και ταυτόχρονα ατσαλώνουμε το φρόνημά μας και γινόμαστε πιο μαχητικοί, αφού για τους προδομένους ομοειδεάτες μας δεν υπάρχει πια το δυστυχώς ούτε το κρίμα, αλλά μόνον αγώνας μέχρι την ανατροπή. Δεν μας κλονίζει τίποτα, δεν μας φοβίζει τίποτα, δεν μας κρατάει κανένας, είμαστε αμετακίνητοι στις ιδεολογικοπολιτικές μας αρχές και θέσεις. Είμαστε κόντρα στους δαβατζίδες, ακόμη και στους ομογάλακτους συμμαχητές που συμβιβάστηκαν για μια καρέκλα ή για ένα οπαδικό πάθος και που δεν συγκινούνται ούτε από εκείνους που εξαιτίας της ανάλγητης κυβερνητικής πολιτικής πείνασαν, κρύωσαν, στερήθηκαν και τούτο το χειμώνα που καταφθάνουν οι βαρύς λύκοι, ποιος ξέρει ακόμα τι θα στερηθούν μένοντας παντελώς απροστάτευτοι. Το τίμημα για το κυβερνητικό παρδαλό μεταλλαγμένο γιοταχή κόμμα, καθώς και για τους μετόχους της Μητσοτάκης ΑΕ, θα είναι πολύ μεγάλο. Εμείς οι Γαλάζιοι
παίρνουμε κουράγιο από τη στάση των επώνυμων και ανώνυμων νεοδημοκρατών που αρνήθηκαν να σιωπήσουν και έμειναν όρθιοι και ασυμβίβαστοι. Αυτοί μας δίδαξαν, αυτοί μας ενθάρρυναν, αυτοί μας έδειξαν το δρόμο, αυτοί μας έμαθαν να διακρίνουμε και να επιλέγουμε καλύτερα τους συναγωνιστές μας. Εμείς είμαστε ορκισμένοι να βάλουμε γερή πλάτη στον επερχόμενο εθνικό κυβερνήτη για να αντιμετωπίσει με σθένος και επιτυχία το χάος που θα παραλάβει από την κυβέρνηση των άχρηστων του Μουσαφίρη Μητσοτάκη. Νίκος Νικολόπουλος. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.